ένα πολύ ωραίο χωρίο του 56ου ψαλμού είναι αυτό που θα σας διαβάσω. Είναι στον στίχον 8. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσομε και ψαλώ εν τη δόξη μου. Δηλαδή, ο Θεέ, η καρδιά μου είναι έτοιμη. Ναι, ο Θεέ, η καρδιά μου είναι έτοιμη. Θα ψάλω και θα υμνήσω, θα σε υμνήσω με την ψυχή μου. Προσέξτε αυτό το σημείο. Το λέγει δύο φορές. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Δηλαδή ότι η καρδιά μου είναι έτοιμη. Έτοιμη βέβαια να σε ευχαριστήσω. Έτοιμη η καρδιά μου να ψάλω σε σένα. Έτοιμη η καρδιά μου να πω ό,τι καλό για σένα. Να σε διαφημίσω, αν είναι δυνατόν. Εν τη δόξη μου, δόξα είναι η ψυχή. Δηλαδή με την ψυχή μου. Αλλά το χωρίον αυτό όμως ξεπερνάει τα όρια των αναγκών του ιερού συντάκτου του ψαλμοδού, που αναφέρεται στους κινδύνους που πέρασε, γιατί έτσι αρχίζει: ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξομαι προς τον Θεόν τον ύψιστον και τα λοιπά, διότι περνάει κάποιες δυσκολίες, εξαπέστειλε εξ ουρανού και έσωσέ με, έδικε νησόνιδος τους καταπατούντας με και λοιπά. Ύστερα λοιπόν από την περιπέτεια που έχει περάσει ο ιερός ψαλμόδος, έρχεται τώρα να πει: έτοιμη η καρδιά μου Κύριε να σε ευχαριστήσω για όλη εκείνη την ευεργεσία την οποία μου έκανες, για να απαλλαγώ από εκείνους οι οποίοι με καταπατούσαν, εκείνοι οι οποίοι με καταπίεζαν, εκείνοι οι οποίοι είχαν σταθεί εχθροί μου. Όμως σας είπα ότι το χωρίον αυτό ξεπερνάει τα όρια, όπως και κάθε ψαλμός ξεπερνάει τα όρια των αναγκών του ιερού συντάκτου του. Δηλαδή συντάκτε είναι ο Δαβίδ, είναι κι άλλοι, δεν είναι μόνο ο Δαβίδ. Μόνο οι πιο πολλοί ψαλμοί είναι του Δαβίδ. Όμως όταν λέμε ξεπερνάει, σημαίνει ότι είναι πέρα από τα γεγονότα τα συγκεκριμένα τα οποία έχει περάσει ο ιερός ψαλμοδός, ή περνά, ή παρακαλεί, ή ευχαριστεί, ή δοξολογεί, και αυτά που γράφει πάντοτε εν πνεύματι Αγίων, δηλαδή είναι θεόπνευστα, έχουν μέσα πολλά στοιχεία, έχουν και την προφητεία, έχουν πολλά στοιχεία, απλώνονται και επεκτείνονται σε όλες τις εποχές για την κάθε ψυχή, για τον κάθε άνθρωπο. Συνεπώς και το χωρίον αυτό ξεπερνάει, θα λέγαμε, την εποχή του, τον ιερό του συντάκτη, και έρχεται να μας πει για τον κάθε πιστό που θα μπορούσε να πει στο Θεό ότι η καρδιά του είναι έτοιμη. Αλλά αν αντιλαμβάνεστε, το χωρίον αυτό είναι, τι πώς να το πω, ποιος μπορεί να πει ότι η καρδιά του είναι έτοιμη? Είναι ένας μεγάλος λόγος να πει στο Θεό ότι η καρδιά είναι έτοιμη. Μάλιστα λέγοντάς το δύο φορές, πρέπει να σας πω ότι ο Θεός δεν είναι ονομαστική αλλά είναι κλητική. Θα πει: ο Θεέ, η καρδιά μου είναι έτοιμη. Ναι Κύριε, η καρδιά μου είναι έτοιμη. Δηλαδή σε βεβαιώνω ότι η καρδιά μου είναι έτοιμη. Σε τι? Να σε ευχαριστήσω ή ό,τι άλλο. Όπως είπαμε, ποιος μπορεί να το πει αυτό? Είναι μεγάλος λόγος. Νομίζω ότι μόνο ένα πρόσωπο μπορούσε να το πει τον λόγον αυτόν, και αυτό το πρόσωπο ήταν μόνη Θεοτόκος, που μάλιστα κατά συγκυρίαν σήμερα έχουμε και το γενέσιό της, γιορτάζουμε 8 Σεπτεμβρίου. Μόνη εκείνη μπορούσε να πει είμαι έτοιμη, διότι όταν την επισκέφθη ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της έδωκε το μεγάλο μήνυμα ότι θα έφερε τον λυτρωτήνη στον κόσμο,
Εκείνη δεν είπε ξέρεις είμαι αμαρτωλή γυναίκα, εγώ ποια είμαι. Είπε βέβαια ότι επέβλεψε ο Κύριος επί την ταπείνωσή μου. Τι θα πει ταπείνωση? Δεν είναι η αρετή της ταπεινώσεως. Είναι η αυτογνωσία ότι είμαι ένας τυποτένιος άνθρωπος. Αυτό θα πει ταπεινός. Όπως πάρα πολλές φορές βρίσκουμε τη λέξη αυτή στην Αγία Γραφή, Κύριε μας εταπείνωσες, δηλαδή μας καρπάζωσες, δηλαδή μας χαμήλωσες, δηλαδή άφησες τους εχθρούς μας να επιβληθούν σε μας και εμείς να ρεζιλευτούμε, να γίνουμε γελοί, να υποστούμε δεινά, πείνα, δίψα, ταλαιπωρία, εξορία. Όλα αυτά λέγονται με μία λέξη ταπείνωση. Συνεπώς βλέπουμε ότι η ταπείνωση ως λέξη, ως όρος, έχει δύο σημασίες. Είναι η αρετή της ταπεινώσεως, είναι και το ξεφτέλισμα. Η Θεοτόκος όταν είπε ότι επέβλεψε ο Κύριος επί την ταπείνωσή της, εννοούσε είδε, με κοίταξε, είδε τη φτώχεια μου. Εγώ ποια είμαι? Δεν εννοούσε ότι έχει την αρετή της ταπεινοφροσύνης, γιατί αν το έλεγε κανείς δεν θα μπορούσε να έχει την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Αν εγώ σας έλεγα ξέρετε εγώ είμαι πολύ ταπεινός άνθρωπος, τότε θα απεδείκνει ότι δεν είμαι ταπεινός άνθρωπος, γιατί ο ταπεινός δεν λέει ότι είναι ταπεινός. Το καταλαβαίνετε, είναι αυτονόητο. Όμως όταν η Θεοτόκος το είπε αυτό, έβλεπε την φτώχεια της, αλλά ο Θεός έβλεπε τον πλούτο της. Και τότε η Ιδία δεν κάθισε να πει ξέρεις πρέπει να ετοιμαστώ, πρέπει δεν ξέρω τι, με εκλέγει ο Κύριος, ας γίνει το θέλημά του. Διότι της είπε συγκεκριμένα ο άγγελος που ήταν το περιεχόμενο της εκλογής, ότι θα έφερε εις τον κόσμο τον Υιόν του Θεού, ο οποίος θα ήρχε το ως άνθρωπος. Και εκείνη τι είπε? Ιδού Ιδού Κυρίου γεννητό μη κατά το ρήμα σου. Να, εγώ είμαι παρούσα, η δούλη του Κυρίου μπροστά σου είναι, η δούλη του Κυρίου εγώ, ας γίνει όπως μου το λες. Ουσιαστικά λοιπόν η Θεοτόκος είχε ετοίμη την καρδία της, ήτανε έτοιμη να απαντήσει σε αυτό. Εμείς άραγε είμεθα έτοιμοι, νομίζω κανείς? Γι' αυτό σας είπα ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο. Αν επί παραδείγματι έρχεται άγγελος Κυρίου και μας λέει αυτή τη στιγμή ήρθα να σου πάρω την ψυχή, πέστε μου ποιος θα έλεγε ότι είμαι πανέτοιμος άνθρωπος? Κανένας δεν θα το έλεγε αυτό, αναμφισβήτητα. Αλλά όση αγιότητα και να έχει κανείς, θέλει μια ετοιμασία, γιατί πάντα αισθάνεται την ανεπαρκειά του. Όταν ο Αββάς Ισώης πέθαινε και ήταν ακριβώς λίγη ώρα πριν πεθάνει, λέγει εις τους γύρω του μοναχούς, σας παρακαλώ αφήσατε με να βάλω αρχή μετανοίας. Είναι γνωστό ότι μόνον έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι πρέπει να βάζουμε αρχή μετανοίας. Μα όταν βάζω αρχή μετανοίας, τότε αναμφισβήτητα δεν είμαι έτοιμος άνθρωπος. Σε λίγη ώρα πέθανε, εκοιμήθη, και τότε λέγει έλαμψε το πρόσωπό του και ο χώρος γέμισε από μια ευωδία. Έτσι βλέπει κανένας ότι είχε πραγματικά αγιάσει, αλλά ο ίδιος τι είπε? Η καρδιά μου δεν είναι έτοιμη, δηλαδή πρέπει να βάλω αρχή μετανοίας. Σας το είπα αυτό ενδεικτικά για να σας δείξω ότι δεν είναι κανείς έτοιμος. Σε κάποιες στιγμές ίσως αγανακτήσεώς μας από τη ζωή λέμε αμάν να πεθάνω να γλιτώσω, και πράγματι το επιθυμούμε πολύ να πεθάνουμε εκείνη την ώρα. Αλλά εάν είχαμε μία σοβαρότητα και τη στιγμή εκείνη ενεφανίζεται ο άγγελος και μας έλεγε είπες ότι επιθυμείς να πεθάνεις, ήλθα, είσαι έτοιμος, έτοιμη, τι θα λέγαμε? Αναμφισβήτητα όχι. Επιθυμούμε πολλές φορές τον θάνατο σαν μια διέξοδο, στο αδιέξοδο των γεγονότων της ζωής μας. Κατά τα άλλα και στο βάθος δεν επιθυμούμε τον θάνατο. Ποιος επιθυμεί να πεθάνει? Διότι την ίδια στιγμή κινούμε
τον εαυτό μας να φύγουμε αν δούμε ένα κίνδυνο, ακριβώς εκεί που εκφραζόμαστε και λέμε ότι θα επιθυμούσαμε να πεθάνουμε. Ώστε λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό ετοίμη καρδία μου ο Θεός, μα εγγράφει όμως μόνο δια την Θεοτόκον. Ο ψαλμοδός είχε ειδικό λόγο να το πει αυτό, εγγράφει μόνο δια την Θεοτόκον. Πολλές φορές έχουμε σημεία που είναι γραμμένα μόνο δια των Ιησού Χριστών, μες στην Παλαιά Διαθήκη, ή μόνο δια την Θεοτόκον. Αλλά σε κάποια όμως αναλογία αυτά είναι γραμμένα και δια τους πιστούς. Σε κάποια αναλογία. Έτσι θα μπορούσε να το λέγει αυτό κάθε πιστός. Εξάλλου, όταν διαβάζουμε το ψαλτήρι, το λέμε αυτό. Όταν διαβάζουμε παραδείγματι των 56 ψαλμών, δεν λέμε και το χωρίον αυτό. Τότε ψευδόμεθα εις τον Θεόν, όταν του λέμε ότι είναι έτοιμη η καρδιά μας. Εδώ δεν του λέμε ότι είναι έτοιμη η καρδιά μας όταν λέμε τον ψαλμόν, αλλά του λέμε ότι θα επιθυμούσαμε να ήταν έτοιμη η καρδιά μας για να δεχθεί τον Θεό. Διότι βέβαια η διατύπωση είναι ότι είναι έτοιμη η καρδιά μας, δεν τίθεται θέμα, αλλά εκείνο το πες μας προτρέπει να γίνουμε εκείνο το οποίο λέμε. Επί παραδείγματι, λέγω, δεν λέγω ψέματα. Βέβαια λέγω ψέματα, αλλά όταν όμως λέγω συνεχώς δεν λέγω ψέματα, δεν λέγω ψέματα, έρχεται να μου τυπωθεί μέσα στο μυαλό ότι δεν πρέπει να λέγω ψέματα. Συνεπώς ταυτόχρονα είναι μια αυτοπροτροπή που έρχεται να με βοηθήσει να έχω ετοίμη την καρδία μου. Και τώρα να δούμε, αγαπητοί μου, τι εννοούμε έτοιμη καρδιά. Έχει, θα λέγαμε, δύο όψεις το θέμα της ετοίμης καρδίας. Η μία είναι ότι πρέπει να δεχθεί τον Κύριον, ώστε η καρδία να γίνει το κατοικητήριο του Κυρίου. Αυτό. Έτοιμη λοιπόν η καρδιά μου να σε δεχθεί, Κύριε. Δεύτερον, η άλλη όψη. Πώς θα γίνει όμως η καρδία μου κατάλληλη εάν δεν καθαρθεί? Έτσι έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Και δεύτερον, πρέπει να γίνει κατοικητήριον του Θεού η καρδιά μας. Γι' αυτό του λέμε ότι είναι έτοιμη η καρδιά μας. Ο Θεός ετοιμάζει και εκείνος για μας πολλά πράγματα. Σας θυμίζω, τι να σας πρωτοθυμίσω, σας θυμίζω την παραβολή του μεγάλου δείπνου ή των βασιλικών γάμων, την παραβολή των βασιλικών γάμων που είχαμε την προπερασμένη Κυριακή. Λέει στον δούλο του, πήγαινε κάλεσε, γιατί όλα είναι έτοιμα να έρθουν στο δείπνο. Όλα είναι έτοιμα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός ετοιμάζει δια τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος τι ετοιμάζει δια τον Θεό? Τι ετοιμάζει? Αντιλαμβάνεστε ότι η μεν ετοιμασία του Θεού είναι η ενανθρώπιση. Ο Θεός ετοίμασε την ενανθρώπιση και μας την προσέφερε. Προσέφερε τον Υιόν του. Εμείς τι θα ετοιμάσουμε? Διότι λέγει πάλι η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, «Ιε δώσμη συν καρδία», είναι στις παροιμίες, «Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου». Ώστε λοιπόν τι ζητάει από τον άνθρωπο? Την καρδιά του. Εκείνος προσφέρει την ενανθρώπιση, εμείς πρέπει να προσφέρουμε την καρδιά μας. Γιατί? Η καρδιά μας να γίνει δοχείον που θα δεχθεί την ενανθρώπιση. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να έχει προπαρασκευαστεί αυτή η καρδιά για να δοθεί εις τον Θεό. Και μιλάμε τώρα για την λεγόμενη, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές, κάθαρση της καρδιάς. Λέμε κάθαρση της καρδιάς, δηλαδή να καθαρίσει η καρδιά. Από τι? Μην ξεχνάτε ότι η καρδιά μας είναι δοχείον πάσης βρωμιάς. Ο Κύριος είπε, από την καρδιά βγαίνουν, λέγει, πονηροί διαλογισμοί, πορνείες, μοιχείες, κλοπές. Και τι δεν βγαίνει?
προσέξτε για να κάνω μία διευκρίνηση. Εδώ καρδιά θεωρείται ότι είναι η έδρα της ψυχής, που θεωρείται ότι εκεί σκεφτόμαστε, εκεί επιθυμούμε και το καθεξής. Κάνω αυτή τη μικρή διευκρίνηση. Δεν θεωρείται ο νους ότι είναι εκείνος ο οποίος σκέπτεται, αλλά είναι η καρδία. Αυτό όμως δεν έχει και πολύ σημασία. Είναι, θα λέγαμε, η ψυχολογία η εβραϊκή, πως οι Εβραίοι θεωρούσαν την ψυχή και ποια είναι η έδρα των διανοημάτων ή των επιθυμιών και ούτω καθεξής. Εδώ όμως έχει σημασία ότι από την καρδιά, από την ψυχή βγαίνουν όλα τα βρώμικα. Πρώτα πρώτα είναι τα επίκτητα βρώμικα, ύστερα είναι εκείνα που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Είναι το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο έχει αυτές τις δύο όψεις, ως ενοχή και ως κλίση προς το κακό. Και ως ενοχή βέβαια καθαριζόμεθα με το βάπτισμα, αλλά ως κλίση προς το κακό, πέστε μου ποιος άνθρωπος δεν φέρει την σφραγίδα του προπατορικού αμαρτήματος. Όλοι έχουμε τη ροπή προς το κακό, και αυτό είναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Όλοι έχουμε από μικρά παιδάκια, έχουμε έναν εγωκεντρισμό, που ξέρετε ότι η καρδία της καρδίας όλων των αμαρτημάτων είναι αυτός ο εγωκεντρισμός, αν θέλετε η φιλαυτία, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, από τη φιλαυτία βγαίνουν όλα τα αμαρτήματα. Και η φιλαυτία είναι η νοσηρή αγάπη προς τον εαυτό μας. Αγαπάμε τον εαυτό μας. Φέρει πίν, έχω κάτι φαγόσιμο ή να ντυθώ, το φυλάω για τον εαυτό μου. Για σένα, αν περισσεύσει. Γι' αυτό η αγάπη σπάει την φιλαυτία. Είναι εκείνος ο θράφστης, το σφυρί που κοπανάει, πώς το λένε, χτυπάει επάνω στην φιλαυτία και την κάνει κομμάτια. Αλλά η φιλαυτία είναι σκληρό καρύδι. Είναι το κέντρο του εγώ που είναι άρρωστο. Όπως και αν το κάνετε, όπως και αν το πάρετε, αγαπάμε τον εαυτό μας. Στις δε την εποχή μας αυτή η φιλαυτία είναι ίσως σε μια ακραία τιμή. Ωστόσο, πρέπει, αφού έχω αυτή τη ροπή από το προπατορικό αμάρτημα, έχω δε και τα επίκτητα πάθη, εκείνα τα οποία κατά την πορεία της ζωής μου τα άρπαξα, διότι άφησα τον εαυτό μου να αποκτήσει πάθη, το α, το β, το γ, το δ, τότε αυτά τα πάθη για να βγουν πρέπει να κάνω δουλειά, να κάνω πολλή δουλειά. Πρώτα πρώτα μία στοιχειώδη αυτογνωσία, να δω τον εαυτό μου και να πω ποιος είμαι. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος ποτέ δεν βλέπει εάν δεν αρχίσει να βλέπει. Αν δεν θέλει να βλέπει, δεν βλέπει ποτέ. Θυμηθείτε στην παραβολή του ασώτου ιού, λέγει ότι ο άσωτος εκεί αφού κατεσπατάλησε την περιουσία του πατρός, ελθόν εις εαυτόν. Ήλθε, λέγει, εις τον εαυτόν του, διότι μέχρι τότε που ήταν, δεν ήταν εις τον εαυτόν του. Δηλαδή δεν είχε κάνει μία στροφή προς τα μέσα για να δει τον εαυτόν του. Συνεπώς έπρεπε να κάνει μία στροφή προς τα μέσα. Την έκανε ο άσωτος Υιός. Όταν λέμε λοιπόν ότι μιλάμε για αυτογνωσία, εννοούμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό? Συνήθως βλέπουμε τον εαυτό μας πίσω από διόπτρες με ποικίλα χρώματα. Δηλαδή θέλουμε να βλέπουμε εξοραϊσμένον τον εαυτό μας. Και εγώ τι έκανα? Και εγώ ποιος είμαι? Είμαι τόσο αμαρτωλός όπως είναι ο γείτονάς μου? Ή όλοι οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τούτα ή εκείνα? Βλέπετε γυναίκες πολλές φορές ηλικιωμένες, οι οποίες, ηλικιωμένες λέγω, όταν ερωτηθούν αν αισθάνονται να πουν κάποια αμαρτία, γιατί συνήθως λένε ότι δεν έχουν αμαρτίες, λέει, εγώ τώρα είμαι ηλικιωμένος άνθρωπος, τι έχω κάνει? Δεν τρέχω, λέγει, σε διασκεδάσεις από εδώ και από εκεί. Κι όμως, αγαπητοί μου, νομίζουμε ότι οι διασκεδάσεις είναι εκείνες οι οποίες δημιουργούν ρυπαρότητα στην ψυχή. Ο υπαριθμόν ένα παράγων
που δημιουργεί αυτή την ρυπαρότητα είναι η φιλαυτία. Όταν αγαπάς τη ζωούλα σου, όταν αγαπάς τα χρήματα, λες να έχω εγώ για να περάσω. Ποιος σου το λέει αυτό, ότι δεν είναι ρυπαρή η προσευχή, η καρδιά? Απλώς δεν πρόσεξες, δεν είχες αυτογνωσία να δεις και να κοιτάξεις καλά ποια είναι η καρδιά σου. Χρειάζεται λοιπόν μία αυτογνωσία. Μόλις δω το κατάντημά μου, τότε να αρχίσω να μετανοώ, να λέγω θα γυρίσω εις τον Πατέρα. Πρώτα ήλθε εις εαυτόν, ο άσωτος Υιός, πρώτα δηλαδή είδε τον εαυτόν του, γύρισε στον εαυτόν του, άρχισε να βλέπει τον εαυτόν του και μετά πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω. Δηλαδή μετάνοια. Μετάνοια θα πει μετά και νοώ, αλλάζω μυαλό. Θα πει λοιπόν γυρίζω πίσω εις τον Θεό. Αυτή η μετάνοια είναι θεμελιώδου σημασίας. Και όσο πιο πνευματικός άνθρωπος είμαι, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνω, δεν είναι κουβέντα, εκείνο που λέγουν οι πατέρες, βάζω αρχή μετανοίας. Και η αρχή της μετανοίας δεν είναι κάθε μέρα, αλλά είναι κάθε στιγμή. Μπορεί μέσα στην ημέρα να βάλω πολλές φορές αρχή μετανοίας. Δηλαδή αρχίζω να μετανοώ. Δεν θα πω μα μετενόησα στη ζωή μου, χοντρικά ναι, αλλά όλα τα άλλα που γεμίζουν τη ζωή μου, για όλα αυτά βάζουμε αρχή μετανοίας. Δεν μίλησα καλά, να βάλω αρχή μετανοίας. Θα πω δεν θα το ξαναπώ αυτό. Δεν συμπεριεφέρθηκα καλά, δεν είπα μια καλή κουβέντα, έκανα μια στραβή ενέργεια, θα πω δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, δεν θα το ξανακάνω. Κάνω αρχή μετανοίας. Και όταν κάνω την αρχή της μετανοίας, τότε παίρνω την αξίνη και το φτιάρι και αρχίζω να καθαρίζω εκείνο το στάβλο του αυγίου. Θυμάστε τη μυθολογία με τον Ηρακλή, εκείνος ο στάβλος του αυγίου, του αυγίου. Είναι, αγαπητοί μου, η καρδιά μας ένα στάβλος. Έχει πολλά βρώμικα πράγματα. Ναι, δεν έχει κανείς καθαρή καρδιά. Όταν ακούει κάποιον και λέει εγώ έχω καθαρή καρδιά, ταλέπορε, δεν ξέρεις τι θα πει καθαρή καρδιά. Αν κάποτε μαθαίναμε τι θα πει καθαρή καρδιά, ω τότε. Δεν έχουμε, αγαπητοί μου, καθαρή καρδιά. Και αρχίζει τώρα η δουλειά. Είπαμε η κάθαρση. Να αρχίσουμε να καθαρίζουμε τον εαυτόν μας. Αυτή η δουλειά απαιτεί κόπο και ισοβιότητα. Εδώ θα ήθελα λίγο να μείνω. Όταν κανείς λέγει ότι θα αφήσω για τα γερατιά μου την μετάνοια, δηλαδή μετάνοια με την έννοια όταν θα γεράσω τότε θα δω, θα μεριμνήσω για την σωτηρία μου, αγαπητοί μου, η μετάνοια δεν είναι μία κουβέντα. Αυτό επιμένω και θέλω να το καταλάβετε. Δεν είναι να πω για μια στιγμή ότι μετανοώ. Μα θα μου πείτε και ο ληστής επάνω εις το σταυρό είπε μετανοώ. Δηλαδή συγκεκριμένα δεν είπε τη λέξη μετανοώ, αλλά έδειξε όμως. Τι έδειξε? Έδειξε ότι συναισθάνθηκε ποιος είναι. Ότι είναι ληστής επιτέλους. Και ότι δεν μπορούσε να συγκριθεί με τον συσταυρούμενον του Ιησούν, ο οποίος ήταν καθαρός. Εμείς λέγει εκείνος τίποτα δεν έκανε, εμείς. Αυτή η συνέστηση, η οποία βεβαίως περιέχει και την μετάνοια, εκεί αγαπητοί, τι να σας πω, περιέχει πολλά πράγματα ο λόγος του ληστού. Αλλά απλώς σας το λέγω, επικαλούνται πολλές φορές τον ληστή ότι μετανοώ. Ο ληστής ήταν καρφωμένος επάνω εις των σταυρών, δεν είχε δυνατότητες να κάνει αυτό που θα σας πω τώρα. Η μετάνοια δεν είναι ένας λόγος. Η μετάνοια είναι ένα έργον. Και μετανοώ σημαίνει πρέπει να δείξω με έργα ότι μετανοώ. Γι' αυτό τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος ετοίμαζε τον δρόμο για τον Χριστό. Ποιήσετε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας, γιατί διαφορετικά οι αξίνοι παρά την ρίζαν των δένδρων κείτε και παν ουν δένδρων μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται.
να κάνετε, λέγει καρπούς αξίους της μετανοίας. Α, λοιπόν, πρόκειται περί καρπών μετανοίας, και ότι ο καρπός δεν είναι λόγια, είναι έργα, είναι πράξεις. Δηλαδή πρέπει να αλλάξω, πρέπει να γίνω καινούριος άνθρωπος. Ήτις εν Χριστώ, λέγει ο Απόστολος Παύλος, καινή κτήσεις, καινούρια δημιουργία, και συνεπώς και καινούρια καρδία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η ανακαίνιση είναι έργον, προσέξτε, υπογραμμίζω, ισόβιον. Είναι ένα έργο ολοκλήρου της ζωής μας. Από τη στιγμή που θα μετανοήσουμε, υπάρχουν άνθρωποι που μετανόησαν στα 50 τους χρόνια, αν έχουν συνέστηση, ξέρετε τι πρέπει να πούν? Έχασα τα πρώτα 50 μου χρόνια, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να βιαστώ να τα αναπληρώσω εκείνα που έχασα. Δεν μου μένει καιρός. Έχω υπόψη μου κάποιον κύριον, ο οποίος είναι γύρω στα 50 του χρόνια, μετανόησε αυτός, άλλαξε η ζωή του. Του έλεγε η γυναίκα του να βλέπουν τηλεόραση. Εκείνος έλεγε, δεν θέλω να βλέπω τηλεόραση, διότι έχασα 50 χρόνια στην αμαρτία. Πότε θα μου μείνει ο καιρός για να μετανοήσω? Όταν βλέπετε, επί παραδείγματι, κυρίες, κυρίους, ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να βλέπουν τα βρώμικα, τα ωραία εντός αγωγικών βρώμικα είναι της τηλεοράσεως, αλλά πάνε και στην εκκλησία τους και εξομολογούνται και κοινωνούν. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Το ακούσατε, δεν είναι μετάνοια. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αλλά μετάνοια θα πει να αλλάξει ο τρόπος του σκέπτεστε, ο τρόπος της ζωής μου, να γίνω καινούριος άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει να έχω καρπόν. Αυτός ο καρπός, καταρχάς, στις αρετές, είναι αρετές ο καρπός. Απέκτησα την αρετή της υπομονής, την αρετή της αγάπης, απέκτησα την ανδρεία, απέκτησα την ελεημοσύνη, απέκτησα τούτο, εκείνο. Αυτή είναι η καρπή. Πότε θα αποκτηθούν αυτοί οι καρποί, θέλετε? Είναι κάτι βαθύτερο από το να κάνω καλές πράξεις, δηλαδή να έχω αρετές. Είναι η μεταβολή αυτής της ίδιας της υπάρξεώς μου, αυτού του ίδιου του κυτάρου μου. Λέει στην προς Ρωμαίους Απόστολος Παύλος, μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών. Προσέξτε εδώ, να έχετε μία μεταμόρφωση. Τη ανακαινώση, προκειμένου να γίνει το μυαλό σας ο νους σας. Ο νους είναι εκείνος που κατευθύνει τον άνθρωπο. Αυτός ο νους πρέπει να γίνει, να μεταμορφωθεί, να γίνει καινούριος. Τι λέμε στο 50ο ψαλμό? Και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Ποιο είναι αυτός ο ηγεμόν νους? Ο νους, αυτός κατευθύνει τα πάντα. Αυτός πρέπει να γίνει καινούριος. Είναι μικρό πράγμα αυτό? Είναι εύκολο πράγμα αυτό? Για να γίνει τώρα τι? Μία μετασχημάτιση, μία μεταμόρφωση. Πρέπει να αλλάξω πραγματικά. Πραγματικά να αλλάξω. Θέλετε ακόμη? Λέει στο ίδιο χωρίο, λίγο πιο κάτω, είναι στο 13 κεφάλαιο προς Ρωμαίους, αν θυμάμαι καλά. Λέγει, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νόσημων που σας εξήγησαν. Μη συσχηματίζεστε. Προσέξτε τι είναι ο συσχηματισμός. Θα πει, εγώ μπαίνω στο καλούπι που λέγεται κόσμος. Σχήμα, το καλούπι λέγεται σχήμα. Συνεπώς, μπαίνω στο σχήμα, στο καλούπι που λέγεται κόσμος. Και τι γίνομαι? Κοσμικός άνθρωπος. Και τότε αρχίζω να σκέπτομαι κοσμικά. Μα εάν σκέπτομαι κοσμικά, τότε δεν έχω μεταμορφωθεί, δεν έχω γίνει καινούριος άνθρωπος. Αυτά σαν έργον, θα επαναλάβω για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά, είναι υπόθεση ολοκλήρου της ζωής. Είναι υπόθεση ισόβιος. Γι' αυτό θα πρέπει με κάθε τρόπο να τρέξω να προλάβω ό,τι μπορεί να κάνω, μπορώ να κάνω, για να αποβάλω αυτό το κοσμικό φρόνημα και να αποκτήσω αυτήν την μεταμόρφωση του Χριστού, την καινούργια μου δημιουργία. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, είναι μεγάλο κεφάλαιο η μετάνοια.
Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Όταν λέμε για έναν άνθρωπο τη μετενόηση και βλέπουμε την καρποφορία του, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Και επειδή είναι ακριβώς μεγάλο κεφάλαιο, γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι η χαρά πολύ γίνεται στον ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Για έναν αμαρτωλό που έχει μετανοήσει, χαρά ενώπιον των αγγέλων. Γιατί? Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλο έργο. Είναι τρομακτικό έργο. Αν μας έλεγαν να χτίσουμε ένα στάδιο, έναν ουρανοξύστη, δεν ξέρω τι έργα να κάνουμε, δεν είναι αυτά μεγάλα έργα. Ο ουρανός δεν χαίρεται ούτε για τα γεφύρια, ούτε για, για τους ουρανοξύστες, ούτε για τους δρόμους, ούτε για τις μεγαλοπόλεις, ούτε για τους κήπους. Αυτά είναι ανθρώπινα. Εδώ θα μείνουν. Δεν έχουν πολύ σημασία. Για τον ουρανό μεγάλο έργο είναι η μετάνοια. Και το βεβαιώνει αυτό το στόμα του Κυρίου μας, ότι ο ουρανός χαίρεται εάν ένας μόνος άνθρωπος μετανοήσει. Και θα λέγαμε ότι ένας μόνος να μετανοούσε θα δικαιολογούσε την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Ένας μόνος άνθρωπος, μόνος έτσι. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, μετάνοια σημαίνει κάθαρσης. Αρχίζω να κάνω δουλειά, να καθαρίζω την καρδιά μου. Για ποιο σκοπό? Εδώ τώρα είναι. Καθαρίζετε το σπίτι σας εσείς. Έχετε ξεσήκωμα πολύ μεγάλο. Να πλύνετε τις κουρτίνες, τα χαλιά, να ξεσκονίσετε, να σφουγγαρίσετε, να σπρίστε, να τακτοποιήσετε. Και να σας πει κάποιος γιατί. Πολλές φορές απαντάτε, γιατί έχουμε γιορτή. Έχουμε να υποδεχθούμε, ξέρω εγώ, γιορτάζει ο σύζυγος, το παιδί, ξέρω εγώ. Πολύ ωραία. Ώστε λοιπόν όλο το ξεσήκωμα που έγινε μέσα στο σπίτι ήταν για να γίνει κάποιος σκοπός. Μια γιορτή, μια υποδοχή κλπ. Λοιπόν, εδώ θέλω να προσέξετε ιδιαίτερα, γιατί υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη. Νομίζουμε ότι ο σκοπός του χριστιανισμού είναι να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Λάθος. Ο σκοπός του χριστιανισμού είναι να δεχτούμε τον Κύριον, αφού θα έχουμε καθαρίσει την καρδιά μας. Όπως η καθαριότητα του σπιτιού δεν είναι ο σκοπός, αλλά είναι το μέσο, είναι ο τρόπος για να φτάσουμε να υποδεχθούμε εκείνους που θα υποδεχθούν. Αυτό προσέξατε το, γιατί υπάρχει πλάνη. Να, θα σας το πω έτσι, κάνα δύο σημεία πρακτικά. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νηστεύουν. Δηλαδή νηστεύουν μάλιστα ηλικιωμένοι άνθρωποι, και σου λέει, α, εγώ τα κρατώ όλα. Και μάλιστα την ίδια ώρα κάνει και μια κατηγορία. Ξεκινάει από τους οικείους. Τα παιδιά μου, ξέρετε, δεν νηστεύουν. Μια κυρία μπορεί να πει, ο άνδρας μου, ξέρετε, δεν νηστεύει. Δεν σε ρώτησα, κυρία, μα νηστεύει ο άνδρας σου ή όχι, ή τα παιδιά σου. Αλλά εγώ νηστεύω. Υπάρχει εδώ και η κατηγορία προς τα άλλα πρόσωπα, αλλά και η προβολή, ότι εγώ, ξέρετε, νηστεύω. Αλλά μένει ο χριστιανός μας, οι χριστιανοί μας, ικανοποιημένοι όταν πουν νηστεύω. Τι έκαναν τη νηστεία? Σκοπών. Έχω καθαρή καρδιά, ας πούμε το λένε αυτό. Ωραία. Αλλά είναι άδεια όμως. Καθαρή, αλλά είναι άδεια. Και σε μια άδεια καρδιά τι να έρθει να κάνει ο Κύριος? Ή αν θέλετε, τι επέτυχες καλύτερα? Τι επέτυχες με το να επιτεί, αν φρόντισες να κάνεις μια καθαρή καρδιά? Τι επέτυχες αν η καρδιά σου έμεινε άδεια? Πρέπει να γεμίσει. Και γεμίζει μόνο με την παρουσία του Κυρίου. Συνεπώς, ο σκοπός του χριστιανισμού δεν είναι να φτάσουμε να πούμε «ετοίμη καρδία μου ο Θεός». Ο σκοπός του χριστιανισμού είναι να έρθει ο Κύριος μέσα στην καρδιά, να γίνουμε κατοικητήρια του Κυρίου. Γι' αυτό μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι δεν γνωρίζεται, λέει στους Κορινθίους, ότι τα σώματα ημών, προφανώς και οι ψυχές, λέει τα σώματα, γιατί εκεί έχει ειδικών λόγων που το λέει, γιατί αναφέρθηκε λίγο πιο πάνω στα σαρκικά αμαρτήματα. Και λέγει, δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι ναός, δηλαδή κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος,
Δεν το ξέρετε αυτό? Ώστε κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Και μην ξεχνάμε, όταν λέμε καρδιά, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια καρδιά απομονωμένη από το σώμα μας ή από την ψυχή μας. Αν θέλετε, η καρδία της ψυχής και η καρδία του σώματος. Γιατί η καρδία του σώματος είναι αυτή που χτυπάει εδώ και μετρά τους χτύπους της. Αλλά είναι και η καρδία της ψυχής. Θα λέγαμε, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Δεν είναι ούτε μόνο σώμα, ούτε μόνο ψυχή. Ο Κύριος έρχεται και κατοικεί σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να απομονώσω την καρδιά μου. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχω να έχω καθαρότητα ολοκλήρου της ψυχής μου και ολοκλήρου του σώματός μου. Και καθαρότητα σώματος δεν είναι εκείνο που δυστυχώς θέλουν μερικοί, γιατί ναι, μέχρι σε ενός βαθμού είναι σωστό. Άμα πάμε να κοινωνήσουμε, πλαινόμαστε. Αλλάζουμε καθαρά ρούχα. Αλλά μέχρι σε ενός βαθμού. Όταν κάποιος όμως είναι κατάκητος και δεν υπάρχει δυνατότητα ή τεχνική δυνατότητα να κάνει μπάνιο ο άνθρωπος αυτός, λέμε, δεν μπορεί να κοινωνήσει επειδή δεν μπορούμε να τον πλύνουμε. Μα αυτό δεν είναι η ακαθαρσία εκείνη που ο Κύριος δεν θα ήθελε να έρθει? Επιτέλους τις εκκρίσεις του σώματος. Ξέρετε ποιες είναι οι εκκρίσεις? Ό,τι βγαίνει από το σώμα. Ποιος τις έκανε? Δεν τις έκανε ο Θεός. Ο Θεός έκανε τις εκκρίσεις του σώματος, που σημαίνει ότι δια το Θεό δεν είναι βρώμικα πράγματα. Άλλο αν είσαι γερός, πλήσου, βεβαίως θα πληθείς. Αλλά εάν δεν είσαι, φτάνεις να μην δεχθείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτών των Κύριων, με το επιχείρημα ότι δεν έχεις πληθεί. Είναι σωστό αυτό? Είναι λογικό? Και να φτάνουμε να φεύγουμε από τον κόσμο αυτόν χωρίς να κοινωνήσουμε με ένα τέτοιο κουτό επιχείρημα? Λοιπόν, αγαπητοί μου, βρώμικο είναι μόνον η αμαρτία. Να το ξέρουμε. Είναι το μειόν, όπου λέγουν οι πατέρες, εκείνο που ουσιαστικά δεν υπάρχει. Βρώμικα δεν είναι τα σάλια, ούτε τα ούρα, ούτε τα δάκρυα, ούτε ό,τι βγάζουμε από το σώμα μας, τέλος πάντων. Βρώμικο είναι η αμαρτία. Και έτσι, αν για μια στιγμή λερωνόμαστε και πάνω μας, γεράσαμε, σημαίνει ότι είμαι θα ακάθαρτη έναντι του Κυρίου? Όχι. Πας, λέει, υψηλοκάρδιος, λέει το βιβλίο των Παροιμιών, ακάθαρτος. Εκείνος που είναι υπερήφανος, αυτός είναι ακάθαρτος. Όχι εκείνος που δεν μπορεί πια να σηκωθεί και λερώνεται στο κρεβάτι του. Θέλω να καταλάβετε ότι η ακαθαρσία πραγματική του σώματος δεν είναι ούτε οι εκκρίσεις, ούτε το αίμα, αλλά είναι η αμαρτία. Αυτή κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτον. Πήγε στην πορνεία? Εάν πήγε στην πορνεία, πήγε στη μοιχεία? Εάν πήγε στη μοιχεία, πήγε σε άλλα πράγματα, να μην τα λέω τώρα. Αυτό σημαίνει είσαι ακάθαρτος. Διότι εδώ έχουμε παράβαση του νόμου του Θεού. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει να έχουμε καθαρό τον οίκον του σώματος και της ψυχής, για να δεχθούμε τον Κύριο μακριά από τα σαρκικά αμαρτήματα. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτά. Είναι πολλά εκείνα τα οποία λερώνουν, αλλά ειδικά σε αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνο το είναι, τι να πω, βαθύς ο λόγος, πάν αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύοντης το ίδιο σώμα μαρτάνει. Κάθε λέγει αμάρτημα είναι έξω από το σώμα, αλλά όταν κανείς λέει πορνεύει, τότε πέφτει, τότε λερώνει το σώμα του. Φοβερό. Δηλαδή, άμα κλέψω το σώμα μου, δεν λερώθηκε? Άμα πορνεύσω, λερώθηκε? Είναι σοβαρό το θέμα. Και ακόμη κάτι άλλο. Δεν είμαι θα μόνο κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, γιατί μην ξεχνάτε ότι με το Πνεύμα το Άγιο θα σωθούμε. Θα σας το πω λίγο πιο κάτω. Είναι και ότι τα μέλη μας, ποια μέλη μας, είναι μέλη Χριστού, ή καλύτερα ολόκληρη η ύπαρξή μας είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Διότι το σώμα του μου δίνει ο Χριστός, εγώ κοινωνώ και γίνομαι μέλος του δικού του του σώματος. Συνεπώς τα μέλη μου εξαγιάζονται. Και λέγει τώρα ο Απόστολος Παύλος, άρας ούν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Θα καταστήσω τα μέλη του Χριστού μέλη ενηθίκων γυναικών, δηλαδή σαρκικών αμαρτημάτων? Μη γεννήσω, λέει ο Απόστολος Παύλος.
Μην γεννήσω. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ξέρετε, πρέπει να έχουμε καθαρό και σώμα και ψυχή με αυτήν την έννοια. Σας είπα ότι το Πνεύμα του Άγιου είναι εκείνο που θα μας σώσει. Τι εννοώ θα μας σώσει? Εάν δεν έχουμε το Πνεύμα του Άγιου, μη περιμένουμε να σωθούμε. Πρέπει να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Θεού. Σας θυμίζω την παραβολή των 10 παρθένων. Οι 5 παρθένοι, δεν είχαν, λέει, λάδι. Το λάδι είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Αλλά το λάδι μέσα στο λιχνάρι έπρεπε να ανάψει. Αυτό που έπρεπε να ανάψει είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει το Πνεύμα του Θεού μένει όταν έχεις καθαρή καρδιά. Εάν λοιπόν φτάσεις να έχεις το λάδι αλλά δεν έχεις τον τρόπο να ανάψεις το λιχνάρι, τότε δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού και τότε δεν σώζεσαι. Πρέπει λοιπόν να το ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Τι θα ήταν ένα ερώτημα, ας ερωτήσω ο καθένας. Έχω το Πνεύμα του Θεού? Έχω το Άγιο Πνεύμα? Και πώς μπορώ να γνωρίζω ότι έχω το Πνεύμα το Άγιον? Πώς μπορώ να το γνωρίζω, Είναι πολλά εκείνα τα οποία με πληροφορούν αν έχω το Πνεύμα του Θεού. Αν σας ενδιαφέρει, να σας πω δύο λόγια πάνω σε αυτό. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, κανείς δεν λέγει τον Ιησούν Κύριον ή μη εμπνεύματι Αγίον. Κανείς δεν ομολογεί τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεόν, εάν δεν έχει το Άγιον Πνεύμα. Είναι πολύ απτό αυτό. Είναι πολύ απλό να το καταλάβουμε. Εάν δέχεσαι ότι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι πρόσωπο ανθρώπινων και θείων, δηλαδή θεανθρώπινων, δηλαδή ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, αυτό δεν μπορείς ποτέ να το πεις και να το δέχεσαι, εννοείται, εάν δεν έχεις το Πνεύμα του Άγιου. Τι του είπε του Κυρίου, τι είπε ο Κύριος, συγγνώμη, στον Απόστολον Πέτρον, όταν του είπε «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος»? Ότι αυτό δεν σου το απεκάλυψε σάρκα και αίμα, δηλαδή άνθρωπος, αλλά ο Πατήρ μου, αλλά ο Θεός. Εάν δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, ποτέ δεν λέμε θεάνθρωπον τον Ιησούν. Έλατε τώρα να το δούμε αυτό στην εποχή μας. Υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός. Πλήθος άνθρωποι. Τώρα, αυτές τις μέρες πρόκειται να προβληθεί μια ταινία. Σήμερα διάβαζα μια κριτική. Είναι φρικώδης αυτή η ταινία. Αν λάβει κανείς υπόψη, δεν έχω διαβάσει, ότι είναι βασισμένη, επακριβώς λέει, βασισμένη στον Καζαντζάκη ο τελευταίος πειρασμός. Είναι, να μην σας πω τίποτα γιατί θα λερώσουν τα αυτιά σας με εκείνα τα οποία γράφει η οικία. Μια κριτική σας είπα, διάβασα. Αν φτάσει λοιπόν ένας άνθρωπος να δεχθεί αυτά και να πει ότι είναι ωραία η ταινία αυτή, γιατί δεν πιστεύει ότι είναι ο άπειρος Θεός, ο Θεός Λόγος, ο Δημιουργός του Παντός, χωρίς αυτού ουδέν γέγονεν ο γέγονεν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τίποτα δεν έχει γίνει από ό,τι έχει γίνει από τον Ιησού Χριστόν. Έχει εκείνος που κατόπιν έγινε άνθρωπος, δηλαδή από τον Θεό Λόγον που κατόπιν έγινε άνθρωπος. Το πιστεύεις? Αν το πιστεύεις και το δέχεσαι, σε μια πρώτη προσέγγιση έχεις το Πνεύμα του Άγιον. Δεν το πιστεύεις, δεν έχεις το Πνεύμα του Άγιον. Πάμε παρακάτω. Κανείς, λέγει, δεν γράζει, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον Θεόν Πατέρα παρά μόνο εν Πνεύματι Αγίω. Δεν μπορείς να πας να πεις Αβά ο Πατήρ, να πεις τον Θεόν Πατέρα, εάν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού. Λες το Θεό Πατέρα, αλλά όταν λες το Θεό Πατέρα σημαίνει πιστεύεις την πρόνοιά του. Πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο κυβερνήτης του παντός, είναι εκείνος που σε τρέφει, που σε έφερε στην ύπαρξη, είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει για σένα, εκείνος που έστειλε τον Υιόν του εις τον κόσμο, τη μεγαλύτερα δωρεά που είχε να σου δώσει. Το πιστεύεις αυτό? Εάν πιστεύεις την, προσέξτε, την πρόνοια, δεν λέω ύπαρξη, την πρόνοια και την κυβέρνηση του Θεού. Εάν πιστεύεις στην πρόνοια και στην κυβέρνηση του Θεού, τότε για σένα ο Θεός είναι πατέρας σου. Πέθανε ο πατέρας σου, πέθανε η μάνα σου, θα πεις.
Έχω το Θεό Πατέρα. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Έμεινες μόνος σου στη ζωή και πεις, ο Θεός είναι ο πατέρας μου. Πέθανε όλοι γύρω οι συγγενείς και έμεινες ο τελευταίος συγγενής. Ο Θεός δεν πέθανε. Ακούστε με, ο Θεός δεν πέθανε. Ο Θεός φροντίζει για μένα, για όλο τον κόσμο. Φροντίζει για τα πουλιά. Δεν θα φροντίσει για μένα? Το είπε ο Κύριος. Οι τρίχες κεφαλής σας είναι μετρημένες. Το πιστεύω αυτό? Αποκαλώ λοιπόν τον Θεό Πατέρα. Όταν λέω Πάτερ ημών, εκείνο το νιώθω. Τότε έχω το Πνεύμα το Άγιον. Θέλετε κάτι άλλο? Όταν η ζωή μου δεν είναι μια ζωή εριστική, φύλαυτη, εγωιστική, να γκρινιάζω, να τρώγομαι, να αμαλώνω, να θέλω μόνο με τον εαυτό μου, να είμαι επιθετικός με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ζω, να μην έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά, να είναι η καρδιά μου σε αναταραχή, σημαίνει δεν έχω το Πνεύμα του Θεού. Αν όμως έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά, και έχω ειρήνη γιατί έχω αγάπη, γιατί τέλος πάντων πονώ τον άλλον άνθρωπο, δεν θέλω να μαλώνω, δεν θέλω να κρατώ για τον εαυτό μου κάτι, τότε έχω το Πνεύμα του Θεού. Αγαπητοί μου, είναι πολλά στο να κρίνω αν έχω το Πνεύμα του Θεού. Αλλά αυτά όλα τα πολλά είναι εκείνα τα οποία πρέπει να τα βλέπω και να αναρωτιέμαι, έχω το Πνεύμα του Θεού? Και όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, τότε τα έχουμε όλα. Αυτό που λείπει από την εποχή μας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αν το θέλετε, μένει στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο, αλλά περιέργως οι άνθρωποι δεν το έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται να σου πει, να σου δώσει την μαρτυρία ότι το έχεις, αλλά έρχεται κουβαλώντας δώρα. Ξέρετε αυτό? Έρχεται κουβαλώντας δώρα. Ποτέ το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται χωρίς δώρα. Πρώτα είναι η πρίκα μας το Πνεύμα το Άγιο. Η πρίκα μας. Γιατί δεν βαφτιστήκαμε στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού? Πρίκα πήραμε το Πνεύμα του Θεού. Είναι η πρίκα μας μέσα στην Εκκλησία. Έρχεται με χαρίσματα, έρχεται με δώρα. Διότι πρώτα δεν είχες το δώρο της υπομονής. Το χάρισμα της υπομονής το έχεις τώρα. Δεν έχεις το χάρισμα να ομιλείς για τον Θεό, το έχεις τώρα. Δεν είχες το χάρισμα να καταλαβαίνεις τις γραφές όταν μελετάς, το έχεις τώρα. Ξέρετε πόσα χαρίσματα υπάρχουν? Πλήθος χαρίσματα που τα φέρνει το Πνεύμα του Θεού, τα φέρνει και έρχεται να μας τα δώσει, γιατί το έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Αγαπητοί μου, δεν θα ήθελα περισσότερο να σας απασχολήσω, γιατί πέρασε αρκετά η ώρα, παρά μόνο θα ήθελα να σας πω ότι τότε μπορούμε να λέμε ότι έχουμε έτοιμη την καρδιά μας. Όταν την καθαρίσουμε και όταν την κάνουμε οικητήριον, δηλαδή να κατοικεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σε αυτήν. Όταν τα πράγματα είναι έτσι, τότε ομολογουμένως μπορούμε να λέμε εις τον Κύριο, να λέμε τρόπος του λέγει, το είπαμε στην αρχή, δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά Κύριε, σε ποθεί η καρδιά μου, όπως επιποθεί έλαθος να είναι, λέγει επί των υδάτων, λέει ένας άλλος ψαλμικός στίχος, έτσι ποθεί η καρδιά μου να είναι κοντά σου. Εκείνος ο πόθος, εκείνη η αγάπη που κάνει τελικά την καρδία να είναι ουσιαστικά έτοιμη για να δεχθεί τον Κύριον. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.